Είσαι ο κύριος Ρούμπος. Εγώ είμαι δεύτερη γενιά. Τώρα ο γιος μου είναι τρίτη γενιά. Δεύτερη γενιά, τρίτη γενιά. Το μαγαζί από πότε λειτουργεί? Από το 1927. Ο παπάς μου ξεκίνησε με μια παράγκα και έγινε άγνωστο. Στο ίδιο σημείο ακριβώς το μαγαζί? Όχι. Α, τώρα αυτά έγινε. Και κάποιο στην παλιά την πόλη μας. Στην παλιά την πόλη σε ποιο σημείο ήταν? Τώρα που είναι το δικαστικό Μέγαρο. Το Μέγαρο, ναι. Δίπλα εκεί ήμασταν. Επί της μεραρχίας. Τότε η αγορά ήταν κάτω. Μάλιστα. Από εκεί ήρθαμε, από το 2 Αυγούστου το 1964, ναι, στήθηκε αυτή η οικοδομή, το 62 το αγοράσαμε, το 64 έγινε. Φύγαμε από την οδό Μεραρχίες και ήρθαμε εδώ. Μπράβο. Και όταν ήρθαμε εδώ το 64, ο οδός του 40 γεννηθής, ήμουν 24 χρονών παλικαράκι. 24. Και τώρα είμαι 84, 60 χρόνια είμαι εδώ. Σκέψου, να τα εκατοστήσεις με υγεία. Με υγεία. Και να μας δεις εδώ ωραία πράγματα, όπως είναι αυτά τα γιακανέδες. Κοίτα, ο κόσμος λέει δεν φόρτασες από λεφτά. Δεν είναι τα λεφτά. Θέλω να δουλεύω γιατί περνάω καλά. Άμα καθίσεις, σβήνεις. Με μια εφημερίδα και μια τηλεόραση μπροστά, τι θα κάνεις? Α, μπράβο. Να, μπράβο. Να έχουμε να δουλεύουμε, ρε παιδί μου. Εγώ αυτό μου αρέσει. Ναι, ναι. Βλέπω, ναι. Όσοι δικοί μου ήταν εδώ και έπαιναν καφέ, όλοι πέθαναν. Ναι. Περίμενα να γίνει η ώρα, μια μπλε να φάνε. Περίμενα να γίνει μια. Και ένα ένα δεν είχε αντικείμενο να δουλέψει, να κουραστεί. Μπράβο. Πότε και... θα γίνει πρώτο μηνό να πάνε να πληρωθεί. Και τη συνταγή, θα... συνταγή πώ την έμαθε ο πατέρα σου? Με του Τούρκου δούλευε αυτό. Τα γράφει μέσα. Α, παλιά. Εντάξει, ωραία, ωραία, θα διαβάσουμε. Έχουμε βραβεία πολλά. Έγινε. Τα μόνα που σώσαμε τα παλιά είναι εκείνο, τα άλλα μα τα πήραν οι Βούλγαροι. 1931. Ναι. Και το άλλο από εδώ, 1936. Είχαμε πολλά βραβεία, τα πήραμε το πόλεμο τότε, μας τα κάψαν όλα. Το όνομα το δικό σου, το όνομα το δικό σου. Κώστας. Κώστας. Και Κώστα έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Εμείς να δουλεύουμε. Ναι. Ξεκίνησε, ο μπάς μου σε ταυτότητα έβαλε αγράμματος. Ναι. Ήταν αγράμματος και έγινε, ξεκίνησε με μια παράγκα. Και έγινε φίρμα. Και έγινε φίρμα. Μπράβο. Και τώρα τα παιδιά, μπαμπά, πήρα ένα πτυχίο να πάρω και δεύτερο θα πάρω πιο μεγάλη αξία. Ναι. Πάρ' το παιδί μου, ακόμα ένα να πάρω. Μπαμπά, πάρε παιδί, πληρώνω μπαμπά. Γίνεται 35 χρονών. Μπαμπά, τώρα τι να κάνω, τώρα τι να κάνω. Ναι. Έχει 40 χρονών. Είπαμε, ναι. Δύσκολες οι εποχές. Του ρίξαν όλοι στα γράμματα. Όλοι στα γράμματα του ρίξαν. Άρα και τότε, και τότε δύσκολα τα χρόνια και τώρα δύσκολα. Και τώρα είναι τα δύσκολα. Ναι. Ζητούν, λένε δεν έχουν δουλειά. Εμείς πήραμε έναν, ήθελε να δουλέψει, λέει να δουλέψω. Αυτός νόμιζε να το βάλουμε σε μια καρέκλα να καθίσει. Ήρθε, λέει, τι να κάνω. Καθένας νομίζει, δεν πρέπει. Του λέμε, ναι, ναι, πάμε το εργαστήριο. Ναι. Ήταν ράφτης, δεν είχε δουλειά. Τον είπε ένας, πάνε στο Ρούμπο, αυτός πλούσιος, είναι, θα σε πάρει. Ναι. Να φτιάξει ακανέ. Αυτός νόμιζε ότι εδώ θα τον φέρουμε και θα κάθεται. Από λες, έρχεται την πρώτη μέρα, βάζει την κουδιά. Ράφτης ήταν. Ναι. Πού να πάω, λέω, ανέβα πάνω. Εμείς δουλεύαμε καζάνια, έβραζαν βραστήρα σε 200 βαθμούς. Πάει αυτός, βλέπει έτσι τώρα τα καζάνια. Βλέπει από εδώ, βλέπει από εκεί. Βγήκε εκεί την ώρα του καρμάνι, το αδειάζαμε στους καβάδες. Λύντη ποδιά, άκου το δικό σου όνομα. Γιάννη. Λύντη ποδιά, Γιάννη. Τη βγάζει και λέει, εγώ για αυτή τη δουλειά δεν είναι. Λέμε, τι ήθελε δηλαδή, ο Ρούμπος τα σέβαζε. Πάρει μια καρέκλα και κάθισε. Έγινε παρανόηση, νόμιζε κάτι άλλο. Κατάλαβες, ναι, ναι, τέτοιοι είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Και ο παπάς μου ξεκίνησε με μια παράγκα. Μια παράγκα και τότε τα τρένα είχαν πέρα. Δούλευαν τα τρένα. Ναι. Έπαιρνε και ένα καλαθάκι, πήγαινε στα τρένα. Ακανέσαιρον, ακανέσαιρον. Με το κρύο, με τη ζέστη. Και έγινε άνθρωπος. Ναι. Μετά από μια παράγκα, από παράγκα έγινε μαγαζί. Παντρεύτηκε και έκανε 5 παιδιά. Φτώχεια, κοίταξε τότε ο κόσμος είχε φτώχεια. Και έφυγαινε παιδιά. Μπράβο, ναι, 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 ναι. Ωραία, τώρα ωραία. Έχουν λεφτά, ένα και πολύ τους είναι. Έγινε, έγινε, ευχαριστώ πολύ. Έγινε, να είσαι καλά. Γιάννη, 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 Γιάνν